Αναμείνατε στο ακουστικό σας μέχρι να φύγει η Τρόικα από τη χώρα. Αυτή ήταν η έμεση απάντηση υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμαρχο Καρδίτσας Κώστα Παπαλό, ο οποίος έκανε χθες ταξίδι αστραπή στην Αθήνα με στόχο να θέσει το πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με την καθυστέρηση στην πληρωμή των εργαζομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος ζήτησε έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών για να καταφέρει να ισορροπήσει την κατάσταση στη μισθοδοσία. Αλλά πολιτικοί παράγοντες του Υπουργείου τόνισαν πως κάτι τέτοιο σκοντάφτει στο Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Υπουργείο Εσωτερικών άφησε ένα μικρό παράθυρο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά κάτι τέτοιο θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που κάνει η Τρόικα. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, περιμένουν να τους ενημερώσει επίσημα ο Δήμαρχος και ανάλογα να αποφασίσουν τις κινήσεις τους. Μετά δεν ξέρουμε, μετά θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ήδη η Γενική Συνέλευση έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν από εκεί και πέρα και ανάλογα θα πράξουμε. Πάντως, αξίζει να προσθέσουμε πως η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο Δήμο θεωρούν ότι το πρόβλημα προέκυψε από την κακή διαχείριση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η οποία άφησε μηδενικό ταμείο στο τέλος του περασμένου έτους. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο και με ταμείο του Δήμου Καρδίτσας στα τακτικά στις 31 Δωδεκάτου του 10 0, για να μην πω και κάτω από το 0, δεδομένου ότι από κάποιους λογαριασμούς πληρωθήκαν χρήματα και πρέπει στη συνέχεια αυτοί οι λογαριασμοί να συμπληρωθούν, έστω λοιπόν 0, έπρεπε να καλύψουμε με ελάχιστα διαθέσιμα όλες αυτές τις ανάγκες.